καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην ομιλία θέσεων του Ανδρέα Λοβέρδου. Η παρουσία σας εδώ, η αθρώα παρουσία σας, αποτυπώνει το μέγεθος του ενδιαφέροντός σας. Αυτή η παρουσία είναι τιμή για μας και για αυτή την παρουσία σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, καμία άλλη καθυστέρηση. Το λόγο έχει ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι που είστε εδώ, φίλες και φίλοι. Λυπάμαι που ταλαιπωρηθήκατε περιμένοντάς με. Δεν ξέραμε σε αυτή την καινούργια φάση την οποία περνάμε ποια θα ήταν η ανταπόκριση και ήμασταν κάπως επιφυλακτικοί. Χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι συγκινημένος γιατί πραγματικά... Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνουμε απόψε εδώ. Και θέλω να ξέρετε ότι το πιστεύω πραγματικά πως είναι πρωτόγνωρο και όχι μόνο πρωτόγνωρο αλλά κάπως περίεργο να νιώθεις και να το νιώθεις πολύ δυνατά ότι αυτή η συνάντηση είναι μια συνάντηση ανθρώπων που εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον, εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον με δύναμη, με μια δύναμη εμπιστοσύνης που δεν έχω ξανασυναντήσει στην πολιτική μου πορεία και έχοντας απόλυτη ελευθερία, απόλυτη πολιτική ελευθερία, χωρίς καμία πολιτική δέσμευση, χωρίς τίποτε να μας δεσμεύει και να μας κάνει να αλλάζουμε τα λόγια και να τα λέμε λίγο διαφορετικά από αυτά που πιστεύουμε. Κυρίες και κύριοι, πριν από καιρό έφυγα από το πολιτικό κόμμα στο οποίο είχα πάρα πολλά χρόνια δώσει επί δεκαετίες όλες μου τις δυνάμεις, όντας στην πρώτη του γραμμή, δίνοντας όλες τις μάχες. Στις καλές περιόδους, στις δύσκολες και κακές περιόδους, στην ακμή του κόμματος εκείνου, αλλά και στην παρακμή του. Στη φάση της παρακμής, ήμουνα ένας από τους 2-3 ανθρώπους που το κρατήσαμε όρθιο το κόμμα αυτό. Και χτυπήθηκα όσο κανένας άλλος Έλληνας πολιτικός την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ όμως δεν έφυγα από την πολιτική, όσο και αν κάποιοι αποφάσισαν ότι πρέπει να φύγω. Εγώ έμεινα, είμαι εδώ, είμαι μπροστά σας και κάνω το πρώτο μου βήμα μετά τον Ιούλιο και εκείνη μου την απόφαση. Θέλοντας εδώ απόψε να πω αυτά που πιστεύω για την πατρίδα μας, για το συμφέρον της πατρίδα μας και πάλι να σας ξαναπώ ότι αυτά που θα πω θα τα πω χωρίς δεσμεύσεις. Ένα πράγμα μας ενώνει και γι' αυτό χτίστηκε η εμπιστοσύνη μας. Μας ενώνει η αγάπη μας για την πατρίδα, η αγάπη μας για την Ελλάδα. Και με αυτό το πρόταγμα δεν γίνεται εγώ να γλιστρήσω τώρα σε πράγματα που αφορούν στο παρελθόν. Αυτοί που προσπάθησαν να με βγάλουν έξω από την πολιτική είναι πολλοί. Και δεν ανήκουν μόνο σε ένα κόμμα. Ανήκουν σε περισσότερα. Όμως είμαι εδώ σήμερα, είμαι εδώ για να μιλήσουμε για την ουσία της πολιτικής και η ουσία της πολιτικής, φίλες και φίλοι, δεν είναι ούτε τα αξιώματα, ούτε οι θέσεις, ούτε οι τίτλοι. Είναι τα πολιτικά μας πιστεύω. Για τα πολιτικά μου πιστεύω έχω αγωνιστεί, γι' αυτά χτυπήθηκα, ποτέ δεν έκανα πίσω, ούτε και σήμερα θα κάνω πίσω και αδιαφορώ πόσο καθένας ή καθεμιά που δεν σκέφτονται ορθολογικά μπορούν να χαρακτηρίσουν τις απόψεις μου. Έχω βαρεθεί να ακούω λόγια επίθετα στο παρελθόν. Ο κόσμος, οι πολίτες δεν τα συμμερίστηκαν αυτά και γι' αυτό σήμερα είμαστε τόσοι πολλοί και τόσες πολλές σε αυτή την αίθουσα. Το πρώτο θέμα, το οποίο θα θίξω, όλα θα τα θίξω με λίγα λόγια.
έχει να κάνει με ένα μεγάλο θέμα εξωτερικής πολιτικής που τώρα απασχολεί τους πάντες. Αναφέρομαι στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στη Λωρίδα της Γάζας. Υπάρχει τίτλος για το θέμα. Βεβαίως υπάρχει ένας τίτλος. Και είναι ξεκάθαρος ότι τα μέλη της Χαμάς είναι τρομοκράτες και ότι η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Τα όπλα τους δεν είναι όπλα αντίστασης. Σκοτώνουν αθώο κόσμο, υπερήλικες, παιδιά, γυναίκες και άνδρες. Είναι τρομοκράτες και η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Η Χαμάς δεν είναι η Παλαιστίνη, ούτε η Παλαιστίνη είναι η Χαμάς. Σήμερα έλεγα πολύ συχνά ότι η μήτρα της παγκόσμιας βίας είναι η Μέση Ανατολή. Τα μικρά, τα λίγα εδάφη της Παλαιστίνης. Από εκεί εκπορεύεται η βία σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα λοιπόν που και πάλι συνταράσσεται όλος ο πλανήτης από τα γεγονότα της Μέσης Ανατολής, κανείς από εμάς δεν πρέπει να κρύβεται. Κανείς δεν πρέπει να κρύβεται. Τι πάει να πει είμαστε με τον άνθρωπο. Όλοι με τον άνθρωπο είμαστε. Από εκεί και πέρα τι γίνεται. Ποιος παίρνει θέσεις από εκεί και πέρα. Η υποκρισία δεν είναι αυτό που μας χρειάζεται. Με την υποκρισία κανένας δεν πάει μπροστά. Και είναι υποκριτικό να λένε ότι είμαστε με τον άνθρωπο κάποιοι, όχι λίγοι συμπολίτες μας, αλλά να μην λένε τι ακριβώς στάση πρέπει να κρατάει η πατρίδα μας απέναντι στα θέματα αυτά. Η υποκρισία συνδέεται με την αριστερά σήμερα, όλες αυτές τις μέρες και τις εβδομάδες που κρατάει η κρίση, δυστυχώς ή ευτυχώς συνδέεται με αυτό το πολιτικό χώρο, γιατί εκεί παραδόξως βλέπουμε να εμφανίζεται και πάλι ο αντισημιτισμός. Σε όλη την Ευρώπη το εντοπίζουμε αυτό, στην Ελλάδα το εντοπίζουμε συνδεδεμένο με την αριστερά. Με συνθήματα όμως δεν πάμε μπροστά. Πρέπει να παίρνουμε καθαρές θέσεις. Να σας θυμίσω ότι περίπου οι ίδιοι άνθρωποι μας λέγανε πριν από κάποιους μήνες, όταν συζητούσαμε για την Ουκρανία, ότι γιατί ο Ζελένσκι μπαίνει στον πόλεμο αφού θα χάσει από τους Ρώσους. Και αφού θα χάσει, γιατί θυσιάζει τους πολίτες του. Το λένε τώρα για τη Χαμάς αυτό, αφού θα χάσει από το Ισραήλ. Γιατί δεν λένε το ίδιο. Γιατί όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι υποκριτικά. Όμως τα εθνικά συμφέροντα εξυπηρετούνται όταν παίρνεις καθαρές θέσεις στην εξωτερική πολιτική. Γι' αυτό και χειροκρότησα με την απόφαση της Ελλάδας, χειροκρότησα την απόφαση της Ελλάδας να μην ψηφίσει, να ψηφίσει λευκό στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ένα ψήφισμα που πρότειναν κάποιες αραβικές χώρες και αφορούσε τα γεγονότα στην Μέση Ανατολή. Ασφαλώς και δεν παραβλέπουμε ότι χάνονται άμαχοι, χάνονται αθώοι άνθρωποι. Ασφαλώς και μας συγκλονίζει η ύπαρξη θυμάτων και από την πλευρά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας και αλλού. Ασφαλώς και έχουμε πολύ ψηλά στις αξίες μας και στο πολιτικό μας είναι το ανθρωπιστικό διεθνές δίκαιο. Ασφαλώς και στηρίζουμε τις ουσιαστικές πρωτοβουλίες για την περιοχή και κυρίως την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Αλλά όλα αυτά τα ασφαλώς δεν είναι αρκετά ώστε να μας κάνουν να χάνουμε από τον ορίζοντα ποιο είναι το βασικό μας θέμα. Κυρίες και κύριοι, με την ευκαιρία αυτής της αναφοράς στη Λωρίδα της Γάζας, θέλω να θυμίσω ότι για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής πάντα μέτρησα το πατριωτικό συμφέρον και τίποτα άλλο. Προσωπικό, κομματικό, πολιτικό ζύγι δεν χρησιμοποίησα ποτέ. Μία πηξίδα έχω, μία πηξίδα πρέπει να έχουμε. Όλα για την Ελλάδα. Όλα για την Ελλάδα όμως, όχι διαμέσου του εαυτού μας. Όλα για την Ελλάδα, χωρίς προσχήματα και χωρίς πονηριές. Το δεύτερο θέμα που θέλω να θίξω αφορά το μεταναστευτικό. Είμαι από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που μίλησα στην Ελλάδα για τη σύνδεση του φαινομένου της παράτυπης μετανάστευσης με την τρομοκρατία. Προφανώς και όλοι οι τρομοκράτες δεν είναι μετανάστες. Και προφανώς όλοι οι μετανάστες δεν είναι τρομοκράτες. Προφανέστατα. Αλλά στην Ευρώπη όλες ανεξαιρέτως οι πολύ νεκρές επιθέσεις, όλες, χωρίς καμία εξαίρεση, είναι προϊόν της σύζευξης αυτών των δύο φαινομένων. Όπου εντοπίζουμε να υπάρχει ένα πρόβλημα, κάπου εκεί, κυρίες και κύριοι, θα είναι και η λύση του. Από το 2017 τονίζω ότι το φαινόμενο αυτό της σύνδεσης παράτυπης μετανάστευσης και τρομοκρατίας φοβίζει τους πολίτες της Ευρώπης.
και οι πολίτες της Ευρώπης νιώθουν απροστάτευτοι. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Η Ισλαμική τρομοκρατία είναι εχθρός του πολιτισμένου κόσμου. Λυπάμαι που επί χρόνια πρέπει να επαναλαμβάνω τις ίδιες λέξεις. Αλλά αφού επιμένει το φαινόμενο και επιμένουν οι άγνοιες, πρέπει να επιμένουμε και όσοι έχουμε καταλάβει πώς ακριβώς πάνε τα πράγματα και πού ακριβώς πάνε. Η παράτυπη μετανάστευση, χωρίς περικοκλάδες, χωρίς πολλά λόγια, χωρίς στροφές που συσκοτίζουν τις θέσεις, έχει επίπτωση και αντανακλάται στη δημόσια ασφάλεια, στην κοινωνική συνοχή, στην εθνική κυριαρχία, στην πολιτισμική ταυτότητα, στην πρόκληση φόβου, στη μείωση της ανοχής των πολιτών και στην πρόκληση μέσα στις χώρες συγκρούσεων ανάμεσα στους πολίτες και στα κόμματα. Όταν τα έλεγα αυτά, κυρίες και κύριοι, προ 2 ετών, με έλεγαν ακροδεξιό, κάποιοι πονηροί. Όταν οι Δανείς σοσιαλδημοκράτες παράλληλα, επειδή άρχισαν να συμμερίζονται αυτές τις θέσεις, έγιναν κυβέρνηση στη χώρα τους. Όταν οι Σουηδοί κατέβασαν πριν από λίγες εβδομάδες στρατό στους δρόμους για να αντιμετωπίσουν εκφάνσεις του φαινομένου βίας και μετανάστευσης, φυσικά κανείς δεν τους είπε ακροδεξιούς. Και το ακροδεξιό κόμμα μπήκε στην κυβέρνηση μετά. Όταν η Σουηδική κυβέρνηση κατέβασε το στρατό στους δρόμους, δεν είχαν μπει οι ακροδεξιοί στην κυβέρνηση. Ο Μακρόν, ο πρόεδρος Μακρόν, με τις πρωτοβουλίες που παίρνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι άραγε και αυτός ακροδεξιός? Αστεία πράγματα είναι να γελάει κανένας με αυτά. Ένα είναι το σοβαρό, μία είναι η θέση αρχής. Η παράτυπη μετανάστευση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του 21ου αιώνα, παράλληλα με την οικολογική καταστροφή που συνδέεται άρρηκτα σήμερα με το ενεργειακό. Όσο οι ευρωπαϊκές ελίτ καταδικάζουν στα λόγια χωρίς να πράττουν, τόσο οι πολίτες θα απομακρύνονται από την πολιτική και από τα κόμματα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο θα αναφερθώ σε ένα θέμα συναφές, έχει να κάνει με τη δημόσια ασφάλεια στη χώρα μας. Θεωρώ αδιανόητο να υπάρχει μικροκομματική διάθεση προσέγγισης αυτού του φαινομένου, αυτής της ανάγκης. Οι πολίτες ζητούν προστασία. Υπάρχει άνθρωπος που να λέει ότι του αρέσει να φοβάται πολλές φορές και στο κέντρο της Αθήνας? Υπάρχει άνθρωπος που να μην νοιάζεται αν το παιδί του που βγαίνει το βράδυ θα γυρίσει σόκι ασφαλές, να μην αγωνιά γι' αυτό? Δεν υπάρχουν πολλές φορές οι φίλες μας που το σακίδιό τους το βάζουν μπροστά, γιατί αν το έχουν πίσω μπορεί να τις κλέψουν? Δεν έχετε ακούσει ότι στο κέντρο της Αθήνας όποιος κυκλοφορεί το βράδυ καλό είναι να έχει και ένα δεύτερο κινητό, το παλιό του, ώστε αν τον απειλήσουν με μαχαίρι και του ζητήσουν το κινητό, να δώσει το παλιό, μην δώσει το καινούριο και καταστραφεί από πλευράς προσωπικών σχέσεων αλλά και επαγγελματικών σχέσεων? Όλα αυτά τα έχουμε ακούσει, όλα αυτά τα ζούμε. Κανένας και καμία δεν τα ανέχεται και δεν του αρέσει να ζει σε τέτοια περιβάλλοντα. Κυρίες και κύριοι, ΚΚΕ ψηφίζει ο άλλος, Νέα Δημοκρατία ψηφίζει ο τρίτος. Όποτε και να ψηφίζει κανένας, πάντα σκέφτεται το παιδί του, την οικογένειά του, τον εαυτό του, την τσέπη του, την ασφάλειά του. Πανεπιστήμια, δρόμοι, γειτονιές, παντού υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει έλλειψη ασφάλειας και όλοι θέλουμε αυτό το θέμα να πάψει να υπάρχει, όσο δύσκολο και αν είναι. Τώρα, μπορεί ένας λογικός πολίτης να καταλάβει γιατί κάποιοι συνδέουν τη δημόσια ασφάλεια με τον αυταρχισμό? Μπορεί να καταλάβετε τη φράση που ένας πολιτικός λέει, ότι δηλαδή δεν είναι θέμα πρώτης προτεραιότητας η τοποθέτηση καμερών στο δρόμο? Ότι δεν είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας αυτό? Βεβαίως και είναι. Ρωτήστε τους πολίτες να σας το πούν. Ακατανόητες φράσεις. Είναι δημοκρατικό το αίτημα για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Εγώ, κυρίες και κύριοι, δεν αρνήθηκα σε κανέναν υπουργό. Όσα χρόνια είμαι στην πολιτική, υπουργό δημόσιας τάξης προστασίας του πολίτη, τη στήριξή μου και τον καιρό που ήμουν στην αντιπολίτευση. Και το λέω για το παρελθόν, το λέω και για το παρόν. Και ο νυν υπουργός πρέπει να στηριχθεί όταν κάτι καλό προσπαθεί να κάνει. Ποτέ μου δεν εναντιώθηκα σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Δεν έχω ούτε καν μια ομιλία μου στη Βουλή επί τόσα χρόνια που να στρέφομαι εναντίον ενός υπουργού που πήρε κάποια μέτρα.
Και θυμίζω για θέμα συναφές ότι ήμουνα πριν από λίγο καιρό ο μοναδικός βουλευτής από το κόμμα μου, μα και όλη την αντιπολίτευση, που είχα ψηφίσει το σχέδιο νόμου για την αυστηροποίηση των ποινικών κωδίκων. Μου είναι απεχθές να αντιπολιτεύεται κανείς μια κυβέρνηση για αυτά τα θέματα. Το θεωρώ μίζερο, το θεωρώ ανήθικο και σε τελευταία ανάλυση, αγαπητές και αγαπητοί μου φίλοι, και ανώφελο πολιτικά. Η αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση ποιον βοήθησε? Από το Μάιο μέχρι τώρα έχουμε 4 εκλογές. Και στις 4 κέρδισε ένα κόμμα και έχουμε μια Βουλή για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά, ίσως οι παλιότεροι να θυμούνται, να το έχουμε ξαναζήσει αυτό στην Ελλάδα την δεκαετία του 1950, για 2-3 χρόνια, μέχρι να γίνει η Ένωση Κέντρου Ενιαίο και Μεγάλο Κόμμα. Τώρα έχουμε ένα μεγάλο κόμμα που ασκεί κυβερνητικό έργο και 7 μικρά, μη κυβερνητικά όμως, και χωρίς κυβερνητική προοπτική. Έλεγα στην προηγούμενη Βουλή πολλές φορές, αν δεν ξέρεις ένα βουλευτή και τον ακούς και είναι στην αντιπολίτευση, δεν μπορείς να καταλάβεις σε ποιο κόμμα ανήκει. Δεν μπορείς να καταλάβεις σε ποιο κόμμα ανήκει. Και αλήθεια έλεγα. Γιατί δεν είναι σωστό, χάρη μιας πλαστικής σημαίας, να συσκοτίζεις τα πράγματα. Και είναι ανώφελο και προβληματικό και δημοκρατικά προβληματικό να έχουμε σήμερα ένα κόμμα που ασκεί κυβερνητικό έργο και οι άλλοι πολίτες που δεν θέλουν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία να διαιρούν την ψήφο τους σήμερα δια 7 και αύριο ποιος ξέρει και δια πόσο. Ένα μεγάλο κόμμα και 7 μικρά. Αυτό δεν είναι καλό, δεν είναι καλό για τη δημοκρατία. Είμαι σίγουρος και όσο περνάνε οι μήνες με αυτά που ζω επαληθεύομαι ότι καλώς έκανα που έφυγα τον περασμένο Ιούλιο από το κόμμα στο οποίο ανήκα. Εγώ καμιά θέση δεν είχα και ούτε καταδεχόμουν να έχω μέσα σε ένα αντιπολιτευτικό κομφούζιο που αρνείται να δει την πραγματικότητα και ζει στο δικό του κόσμο. Είμαι πολιτικός των έργων. Αυτό κανένας και ο πιο εχθρός μου δεν μπορεί να μου το αρνηθεί με πιστικό τρόπο. Δεν δίστασα να πάρω πάρα πολλές φορές πολύ δύσκολες αποφάσεις. Και αγαπημένοι μου φίλοι και αγαπημένες μου φίλες, δεν θα καταδεχόμουν ποτέ να πετάω πέτρες σε αλεξίσφαιρα τζάμια. Για μένα η πολιτική είναι κάτι πολύ πιο σπουδαίο. Και εδώ, στο σημείο αυτό, δεν ακούσαμε και πρόσφατα για την ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων? Τι γενικότητες είναι αυτές? Τι αοριστείες είναι αυτές? Πού είναι τα κρυμμένα λόγια? Παντού, στη φράση αυτή, σε όλες τις λέξεις. Να μας πούν όσοι μιλούν για συνεργασίες προοδευτικών, ποιοι είναι οι προοδευτικοί. Να μιλήσουν με ονόματα. Γιατί όταν μιλάμε για πολιτικές συνεργασίες, μιλάμε με ονόματα. Δεν μιλάμε με αόριστα λόγια. Εγώ δεν διστάζω να αναφερθώ, και το έχω κάνει πολλές φορές, συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ή με τα κομμάτια του, με όποιο από τα κομμάτια του ή και με όλα μαζί, δεν αποτελεί συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Γιατί το κόμμα αυτό όλοι μαζί μας έδειξαν όταν κυβέρνησαν τι σημαίνει μαύρο σκοτάδι στην πολιτική. Τι σχέση έχει το κέντρο με όλα αυτά? Φίλες και φίλοι, το κέντρο δεν είχε ποτέ διαχρονικά, το πολιτικό κέντρο, καμία σχέση με τις πρακτικές που ζήσαμε εκείνα τα χρόνια. Θέλω να κάνω ορισμένες αναφορές πραγματικά λακωνικές στην οικονομική κατάσταση, στην οποία υποτίθεται ότι όλα τα κόμματα προσβλέπουν στη βελτίωσή της για τους πολίτες. Να το συνειδητοποιήσουμε. Η οικονομική κατάσταση του πολίτη κρίνεται από τρεις παράγοντες. Από την αύξηση του εισοδήματός του, από το αν ελέγχεται η κερδοσκοπία και αν μειώνονται οι σπάταλες δημόσιες δαπάνες. Όχι οι δημόσιες δαπάνες, οι σπάταλες δημόσιες δαπάνες. Θέλω να θυμίσω ποιος είμαι, χωρίς καμία διάθεση περί αυτολογίας. Εγώ στις υπουργικές μου εντολές είχα από τα τρία αυτά ένα: την καταπολέμηση της σπατάλης και της διαφθοράς στον χώρο της υγείας. Και εκεί τη μάχη την έδωσα και βγήκα και πολύ νικητής.
νίκησα και επέστρεψα στους πολίτες πολλά δισεκατομμύρια ετησίως. Επέστρεψα στους πολίτες πολλά δισεκατομμύρια ετησίως, γιατί όταν αυξάνονται οι ανώφελες δαπάνες από τη διαφθορά και τη σπατάλη, ο πολίτης τις πληρώνει. Πολλές φορές σε συζητήσεις το έχω πει και φνηδιάζεται ο συνομιλητής μου. Του λέω, τι παραξενεύες, εσύ τα πλήρωνες τόσα χρόνια. Λέει, γιατί τα πλήρωνα εγώ? Γιατί την ανώφελη δαπάνη εσύ θα την πληρώσεις μέσω της φορολογίας. Σήμερα το κόστος ζωής έχει ξεφύγει. Και δεν είμαι μόνος, είμαι ένας από τους πολλούς που υπογραμμίζουμε αυτό που συμβαίνει στην αγορά, με ειδική αναφορά και στις τιμές του ρεύματος, αλλά και στο λάδι, σε αυτό το προϊόν βάσης για την ελληνική οικογένεια, για την καθημερινότητά μας. Κοιτάξτε, τώρα εδώ εύκολα είναι για τα θέματα της οικονομίας η αντιπολίτευση να εξαντλείται σε παροχές. Όμως, κυρίες και κύριοι, οι παροχές όταν τις υπόσχεσαι δεν πιάνουν τόπο. Κανένας πολίτης δεν τα πιστεύει πια αυτά. Κανένας μα κανένας. Δεν υπάρχει πολίτης που να μην έχει πονηρευτεί με τα χρόνια που λειτουργεί η δημοκρατία μας και δεν δίνει πολιτική εμπιστοσύνη επειδή του υπόσχεσαι πράγματα που είναι βέβαιος ότι δεν θα τα κάνεις όταν αναλάβεις εξουσία. Εδώ χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. Και η σημασία των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της οικονομίας είναι κεφαλαιώδης. Δεν γίνεται να μην αλλάξουν ορισμένα κακώς κείμενα που έχουν εδρεωθεί ως μαράζι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η χώρα χρειάζεται μεταρρυθμίσεις στον τομέα της οικονομίας και οι μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται ούτε με ευχολόγια, ούτε με διανοητικούς περιπάτους, ούτε όταν φοβάται κανένας τι θα του πούν. Το συμφέρον του πολίτη και η τσέπη του πολίτη, η οικονομία της οικογένειας, η οικονομία του πολίτη, δεν μπορούν να τύχουν η εφαρμογή των πολιτικών που υπάρχει ανάγκη να εφαρμοστούν όταν ο πολιτικός φοβάται. Με τα φόβο και χωρίς τόλμη οι κοινωνίες, τα κράτη, οι πολίτες, οι οικογένειες δεν πάνε μπροστά. Θέλω να θυμίσω κάτι σε όσους με παρακολουθούσαν όταν ήμουν υπουργός. Μου έλεγαν, τι θα κάνεις την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τρελάθηκες, θα τα βάλεις με όλους τους γιατρούς. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση έγινε, ο οποίος έγινε, τόσα πράγματα γίνανε στον χώρο της εργασίας, της υγείας και εγώ είμαι εδώ, δεν έπαθα τίποτα. Μπορεί να έζησα συγκρούσεις, μπορεί κάποιοι να μου τη φύλαγαν μετά, όλα αυτά τα έχετε ζήσει, με ξέρετε, σας ξέρω, αλλά οι στόχοι επιτεύχθηκαν χωρίς να επιβαρυνθεί από μένα, όσα χρόνια ήμουν υπουργός, η τσέπη σας ούτε από μισό ευρώ, ούτε από ένα σέντ. Όλες οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν από τον Ανδρέα Λοβέρδο δεν προϋπέθεταν τον πολίτη να βάζει το χέρι στη τσέπη και να πληρώνει για τις αλλαγές αυτές. Βοήθησα τη χώρα μου να ορθοποδήσει χωρίς να επιβαρύνω τις οικογένειες. Δεν έχω κάποιο ρητορικό ρυθμό αυτή τη στιγμή, ούτε ότι θα πω τώρα, το λέω επειδή είμαι φιλόδοξος. Αλλά τα γεγονότα μου επιβάλλουν να επαναλάβω κάτι που το λέω συνέχεια επί τόσα χρόνια που είμαι στην πολιτική, αλλά που δεν μου δέθηκε ποτέ η δυνατότητα και η αρμοδιότητα να το αντιμετωπίσω ως θέμα. Θυμίζω τα τραγικά γεγονότα στα Τέμπη. Λίγοι μήνες μας χωρίζουν από αυτά. Αναδείχθηκε ή δεν αναδείχθηκε με τόσους νεκρούς, νέους, νέες, αθώους ανθρώπους που ταξίδευαν. Αναδείχθηκε πόσο σημαντικό είναι το θέμα της γραφειοκρατίας και της έλλειψης αξιολόγησης στην Ελλάδα. Αναδείχθηκε. Κινδυνεύω να χαρακτηριστώ αιμονικός, αλλά όσο επιμένει το θέμα, πρέπει να επιμένουμε και εμείς οι πολιτικοί που το έχουμε δει. Η γραφειοκρατία στην Ελλάδα είναι ένα τέρας. Είναι ένα τέρας, κυρίες και κύριοι. Πλήττει την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, το πορτοφόλι των πολιτών, γιατί χτυπάει τα δημόσια έργα, τα περιφερειακά έργα, τα δημοτικά έργα, τις αδειοδοτήσεις για την ίθρυψη στα επαγγέλματα. Και αυτό το τέρας είναι όπως ήταν 200 χρόνια τώρα. Δεν είναι λύση να συμβιβαστούμε με την ύπαρξή του. Για μένα είναι στρατηγική επιλογή το τσάκισμα της γραφειοκρατίας, όπως και η αξιολόγηση, για την οποία λέω ναι,
χωρίς αστερίσκους, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς θεωρητικές, φιλοσοφικές ή ιδεολειπτικές αγγυλώσεις. Τρόποι υπάρχουν, γιατί παντού στο δυτικό κόσμο αξιολογήσεις υπάρχουν. Και η αξιολόγηση βοηθάει και την κοινωνία και το κράτος και τους ίδιους τους εργαζομένους. Προφανώς να μην αδικούνται, αλλά όχι χάριν αυτής της αποφυγής να έχουμε προσχηματικές αξιολογήσεις ή την παντελή έλλειψή της. Χρειάζεται τόλμη για μία λύση που αφορά ένα θέμα κλειδί και που αν είχε δοθεί δεν θα είχαμε το συγκεκριμένο άνθρωπο στη Λάρισα, δεν θα είχαν χάσει οι οικογένειες των συνελλήνων μας τους αγαπημένους τους. Τόλμη λοιπόν. Και κλείνοντας αυτό τον κατάλογο των θεμάτων, τελειώνω εδώ, θέλω να κάνω μια αναφορά στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, στα οποία εδώ και πάρα πολύ καιρό εγώ λέω ναι. Το είπα το ναι αυτό στην αναθεώρηση του Συντάγματος το 2019. Το είπα και με ένα άρθρο μου στην εφημερίδα Παραπολιτικά λίγες μέρες μετά τις εκλογές του Ιουνίου, μαζί με άλλους δύο πρώην υπουργούς παιδείας, γιατί και εγώ διετέλεσα υπουργός παιδείας, την κυρία Διαμαντοπούλου και τον κύριο Αρβανιτόπουλο. Εφτάνει πια και η καθυστέρηση και η υποκρισία στο θέμα αυτό. Ορισμένες φορές και στη Βουλή βλέπεις κάποιον ο οποίος έχει σπουδάσει στο εξωτερικό. Έχει στείλει τα παιδιά του να σπουδάσουν στο εξωτερικό και λέει όχι στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αυτή η μεταρρύθμιση πρέπει να γίνει, είναι σοβαρή και έχουμε αργήσει. Ας μην αργήσουμε κι άλλο. Κυρίες και κύριοι, τελειώνω. Σε πρόσφατη ομιλία μου στην Κύπρο, προσκεκλημένος του Προέδρου της ΕΒΕΚ, του κυρίου Μαρίνου Σιζόπουλου, που μου έκανε την τιμή να είμαι ο μοναδικός ομιλητής στο πολιτικό μνημόσυνο για τον αείμνηστο Γιάννο Κρανιδιώτη, είπα ότι αν θες είπα λοιπόν το Σεπτέμβριο πως αν θες να είσαι χρήσιμος για την πατρίδα και τους πολίτες, πρέπει να μπορείς να βλέπεις μέσα στην καταχνιά ποιος είναι ο δρόμος του καλού, να βλέπεις όταν οι πολλοί δεν βλέπουν και να προχωράς. Αυτό έκανα σε όλη μου την πολιτική διαδρομή, αυτό κάνω και τώρα. Σταματώ εδώ το θεματολόγιο της πολιτικής, για το οποίο θα μπορούσα να μιλάω ώρες. Ίσως κάποιος από εσάς ή κάποια σημειώσατε ότι δεν έκανα καμία ανοίξη για το ασφαλιστικό, για το οποίο ξέρετε πόσο έχω ασχοληθεί και τι καλό θα είχε η χώρα αν ο νόμος τον οποίο είχα συγκριθεί στη Βουλή επιτυχώς το 2010 είχε γίνει πράξη και δεν τον ακύρωνε η τρέλα του 2015 και μετά. Θυμάστε τα γεγονότα. Όμως για το ασφαλιστικό και για άλλα θέματα θα έχουμε επικοινωνία, ζωντανή επικοινωνία στις επόμενες στιγμές της πολιτικής μου διαδρομής. Όμως εδώ σήμερα, με αυτά που έχω προτάξει και που σας ανέφερα, φρόντισα με επιμέλεια κάτι. Να συνεννοηθούμε. Να συνεννοηθούμε μεταξύ μας για κάποια πολύ βασικά πράγματα που άλλα δεν γίνονται ούτε καν στα λόγια, άλλα γίνονται στα λόγια, αλλά δεν προχωρούν στην πράξη. Γιατί ο πολιτικός είναι για να συνδέεται με τους πολίτες με βάση τα πιστεύω του και τα πιστεύω τους. Και να υπάρχει ένα πάντρεμα ανθρώπων που θέλουν να προχωρήσουν τους εαυτούς τους, αλλά πάνω απ' όλα την πατρίδα τους, την πατρίδα μας, την Ελλάδα. Και θα πω εδώ απολύτως ελεύθερος να μιλήσω χωρίς προσχήματα, χωρίς με την έγνοια άμα το πω αυτό τι θα μου πούν. Δεν με νοιάζει ό,τι και αν πούν. Με νοιάζει αυτό που λέω να είναι αλήθεια. Ήρθα εδώ λοιπόν για ένα πολιτικό ξεκαθάρισμα και να σας δώσω ένα λόγο τιμής. Σας δίνω το λόγο της τιμής μου, ότι για αυτές τις θέσεις θα αγωνιστώ όσο είμαι ζωντανός, θα αγωνιστώ όσο υπάρχω. Με πίστη και αφοσίωση θα αγωνιστώ για όλα αυτά που σας προανέφερα και για άλλα τόσα που θα ήταν ανώφελο να πω, γιατί με ξέρετε από ένα σημείο και μετά, και στα ειδικά θέματα που σήμερα δεν τα έβαλα στα 8-9 θέματα που φρόντισα να αναφέρω. Θα είμαι παρόν λοιπόν για να συνδράμω σε όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Θα είμαι παρόν προς όφελος του λαού και της πατρίδας. Θα είμαι παρόν στο χώρο του κέντρου της πολιτικής. Θα είμαι παρόν, κυρίες και κύριοι, σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση. Από τον Ιούλιο και μετά, από το κινητό μου, από τα τηλέφωνα,
από τις συναντήσεις στον δρόμο, από τις κάπως πιο οργανωμένες συναντήσεις. Σε ένα κρασί στην Ελευσίνα ή δεξιά και αριστερά σε όλη την Ελλάδα. Ακούω γνώμες. Τις μέρες που ακολούθησαν την αποχώρησή μου από το κόμμα στο οποίο ανήκα, οι πολίτες μου έλεγαν πάρα πολύ καθημερινά πάρα πολλά πράγματα. Τα ομαδοποιώ σε τρεις συμβουλές, θα τις πω. Άλλες είναι συμβουλές, άλλες είναι φορτικές παρενέσεις, άλλες είναι απλές γνώμες ανθρώπων που δεν θέλουν να σε πιέσουν για κάτι. Μου λένε τρία πράγματα. Μου λέτε τρία πράγματα, βλέπω πολλούς και πολλές στην αίθουσα αυτή που μου έχουν πει. Μου λέτε να προσχωρήσω στη Νέα Δημοκρατία. Μου λέτε να κάνω πολιτικό κόμμα. Μου λέτε να κάνω πολιτική κίνηση για να δούμε τη συνεργασία μας μετά. Αυτά τα τρία πράγματα κατά βάση μου λέτε με πάρα πολλά επιχειρήματα ο καθένας και η καθεμιά. Έχω κι εγώ όμως την άποψή μου. Δεν την λέω στη συζήτηση. Γιατί θέλω να καταλάβω τι μου λέει ο άλλος. Σε κάθε τι που μου λέγεται φέρνω αντιρρήσεις. Ούτως ώστε μέσα από αυτή τη συζήτηση να καταλάβει κι ο άλλος κι εγώ πού το πάω, αλλά κι εγώ να καταλάβω πόσο θεμελιωμένη είναι η συμβουλή που μου δίνει ο άλλος ή πόσο συναισθηματική, αγαπησιάρικη, αλλά όχι και τόσο ορθολογική και θεμελιωμένη. Κυρίες και κύριοι, πρέπει κάποια στιγμή να πω και θα πω. Συγχωρήστε μου ότι δεν θέλω να ευνηδιάσω. Δεν θέλω να προκαλέσω, δεν θέλω να είναι βίαιη η κίνησή μου. Θέλω να είναι προϊόν ζήμωσης, συζήτησης μεταξύ μας. Δεν θα αργήσω. Στις επόμενες εβδομάδες θα πάρω τις τελικές αποφάσεις και θα τις ανακοινώσω. Αλλά ένα να κρατήσετε από αυτή τη συγκέντρωση. Ίσως κάποιοι από τα λεγόμενά μου βγάζουν συμπεράσματα. Δεν τους αδικώ. Θέλω να βγουν συμπεράσματα από αυτά που λέω. Θέλω να βγουν πολιτικά συμπεράσματα και εκτιμήσεις από αυτά που είπα για τις αναγκαίες επόμενες κινήσεις. Απλώς θα μου δώσετε λίγες εβδομάδες ακόμα καιρό να ολοκληρώσω αυτές τις συζητήσεις και να ανακοινώσω τις αποφάσεις μου. Κρατήστε από απόψε. Θα είμαι παρόν σε κάθε περίπτωση. Θα είμαι παρόν σε κάθε περίσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.